Ισχύει αυτό με το θέατρο, ότι θα αποχωρήσει από την παράσταση ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και θα αντικατασταθεί από τον Παναγιώτη αυτό Μπουγιούρη. Αυτό γνωρίζαμε, αυτό διαβάζαμε, αλλά άμα ρωτήσεις... Γράφτηκε έντονα. Ναι, αλλά άμα ρωτήσεις τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, μάλλον έχει άλλη άποψη. Ωραία. Γι' αυτό. Να είμαστε σωστοί, να ακούσουμε τον ίδιο. Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι αυτή την περίοδο? Ξέρω ότι ασχολείσαι με πολλά επαγγελματικά σχέδια. Ναι, ναι, ναι. Και μη. Γενικά μου αρέσει να με γεμίζω τον χρόνο με πάρα πολλές δραστηριότητες. Είμαι λίγο πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης που λέμε. Ήθελα να πω, μαγειρεύεις? Δεν θα κάτσω στο σπίτι να φτιάξω κάτι, να καλέσω φίλους, ξέρω εγώ κτλ. Έχεις παρεκκλίνει ποτέ από τα κιλά σου? Στο τέλος του χρόνου, του περσινού, τελειώσαμε τα γυρίσματα στην Κρήτη του καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Εν πάση περιπτώσει, για το ρόλο αυτόν λοιπόν, επειδή αυτός ήταν ο δικός μου χαρακτήρας, ο καπετάν Πολυξήγκης, ένας κριτήκαρος με όλη τη σημασία της λέξεως, που έπρεπε να έχει ένα εκτόπισμα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, και ηθικό, αλλά και σωματικό, αν μη τι. Οπότε εκεί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να πάρω μερικά κιλά, γιατί εντάξει, είμαι λίγο λεπτοφυής, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πόσα κιλά πήρες? Πήρα γύρω στα 10 κιλά. Και τώρα είσαι 10 κιλά πάνω. Τώρα είμαι 10 κιλά κάτω, το ξανά. Κατάχασες. Ναι. Σε ποια παράσταση θα σε δούμε τον ερχόμενο χειμώνα? Το σίγουρο είναι ότι έχω κάνει μια κουβέντα με τον Μάνο Καρατζογιάννη να ανεβάσουμε στο θέατρο Σταθμό στο χειμώνα το καινούριο έργο της Γιασμίν Ρεζά μαζί με την Φέη Ξυλά. Διαβάσαμε δημοσιεύματα, ναι, ότι θα συμπροταγωνιστήσεις με τη Λένα Δροσάκη, ναι, ως αντικατάσταση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη τον επόμενο χειμώνα. Εσύ όμως θα είσαι σε μια άλλη παράσταση. Κοίταξε, δεν το γνωρίζω αυτό, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ το άκουσα από τα μέσα. Δεν υπήρξε κάποια συζήτηση. Εντάξει, θεωρώ ότι καμιά φορά αυτές οι πληροφορίες βγαίνουν από τη διαδικασία της παραγωγής, που ίσως κάποιος το σκέφτηκε, ίσως κάποιος το μοιράστηκε με κάποιον άλλον και κάπως έτσι. Οπότε, πραγματικά και εγώ δεν ξέρω αν ισχύει, αν θα μου γίνει κάποια πρόταση επίσημη ή αν αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας σκέψης που κάνανε οι δημιουργοί της παράστασης. Οπότε δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Δεν έχεις δεχτεί επίσημη πρόταση γι' αυτό? Όχι, το έργο. Όχι, όχι, όχι. Από αυτή τη συμμετοχή σου σε αυτή την ταινία προέκυψαν άλλες δουλειές, άλλες προτάσεις? Περίπου, όχι, δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Απλά έχει γίνει το εξής παράδοξο. Μέσα από τη γνωριμία μου με αυτούς τους ανθρώπους, να πω ότι είναι ένας Ινδοευρωπαϊκός λαός. Μου γεννήθηκε λίγο η περιέργεια να μάθω και λίγο τη γλώσσα. Γιατί στο Ιράν μιλάνε μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, τα Φαρσί. Οπότε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά τα γυρίσματα, μου δόθηκε ευκαιρία στο μορφωτικό κέντρο της πρεσβείας του Ιράν εδώ στην Αθήνα να παρακολουθήσω μαθήματα. Πολύ άσχολος, πολύ εργατικός, φρόντιζες να αφήνεις χρόνο και για την προσωπική σου ζωή? Έτσι και έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ίσως και όχι τόσο πολύ, με την έννοια ότι δεν έκανα οικογένεια, δεν έχω κάνει παιδιά. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι, να πω την αλήθεια, ότι το ήθελα και μου ξέφυγε. Έχεις φτάσει ποτέ πολύ κοντά στο γάμο? Πολύ, πολύ κοντά, όχι. Μπορεί και να φτάσει όμως, είναι ενός άνθρωπος. Καλά, εννοείται. Και έχει ζήσει, ναι, και πολύ μεγάλους έρωτες, έχω να σας πω. Και έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ. Και τους έχει ξετρυπώσει ο διπλανός μου. Αυτό μια φορά, ναι. Σε ένα μέρος τον είχα πετύχει. Δεν θα την πούμε τώρα τη γυναίκα, γιατί είναι πια παντρεμένη με παιδιά. Όχι, τότε δεν ήταν. Μην με κοιτάς έτσι, με τρομάς, καθόλου με κοιτάς. Όχι, πώς κοιτάζω, κοιτάζω κάπως. Ναι. Όχι, πες τα. Λέω, τι θα πω τώρα που δεν πρέπει. Και τι έγινε? Τους είχα ξετρυπώσει σε ένα μπαρ τότε και είχα βγάλει την είδηση, αλλά είχαν πάει κακομοίρηδες σε ένα μέρος. Δεν περίμενα να το τις πετύχει κανείς. Ήταν. Αλλά Dr. Love ξετρύπωσε και έπεσε πάνω. Έτσι είναι ο Dr. Love. Πέφτουνε πάνω σου, κατάλαβες. Τι να κάνω. Άρα τελικά μας είπε ότι δεν έγινε ποτέ πρόταση. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, πρώτο. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε το βασικό. Ωραία. Η παράσταση ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί. Του χρόνου. Ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχει, δεν έχει προκύψει θέμα αντικατάστασης του Αλέξανδρου Μπουρδούμη. Πάντα μπερδεύουμε τον Μπουρδούμη με τον Μπουγιούρη εμείς εδώ μεταξύ, ναι, σε αυτή τη ζωή. Όλα τα χρόνια και... Επίσης, δεν τέθηκε ποτέ θέμα, θα μου πεις πώς να τεθεί από τη στιγμή που δεν έχει αποφασιστεί αν θα... Αλλά λέμε ότι κάποιος από την παραγωγή συζήτησε, παιδιά, να πάμε και του χρόνου και είπε ο Αλέξανδρος ότι εγώ δεν θα είμαι. Δεν ακούστηκε το όνομα του ηθοποιού και προς τιμήν του αποκαθιστά την αλήθεια και λέει ότι ούτε καν τον έχουν πάρει τηλέφωνο. Ευτυχώς πάντως το διάβασα και αυτό στο site. Ναι. Δηλαδή, δεν φάνηκε η Ελένη όταν το ρώτησε, ναι, και εγώ το διάβασα. Λέω, ναι, και κάποιος δεν το είπε κιόλας. Μπορεί να τον πήραν και τηλέφωνο και να τον ρωτήσανε, γιατί έχει κανονίσει κάτι άλλο από ό,τι φάνηκε. Οπότε δεν υφίσταται αυτό. Η παράσταση θα δούμε αν θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία με τη Φέη Ξυλά του χρόνου που θα είναι ούτως ή άλλως.